συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πάντως να είσαι καλά. Κούκλα, το είπα μπαίνοντας. Μια χαρά παραδείς. Όλα σου πάνε. Δόξα ούτε γκρίνιες πια έτσι με στεναχώριες εννοώ με τα οικονομικά, τα όχι, επιχειρηματικά. Όχι, δεν υπάρχουν γκρίνιες, δεν υπάρχει τίποτα. Λέμε δόξα τω Θεώ να μπορούμε να βοηθάμε, να είμαστε όρθιοι και να ενωνόμαστε. Μηνύματα αγάπης πρέπει να στέλνουμε. Όχι τυπικά, ουσιαστικά. Λοιπόν, θέλω να σε περάσω από ένα τεστ. Θέλω να μου πεις τις παραστάσεις που έχεις ανεβάσει την τελευταία δεκαετία. Για να δω πόσες θυμάσαι. Θα σε γυρνάω χρόνο πίσω. Δεκαετία που σημαίνει να το πιάσουμε το 2000. Από φέτος και πίσω. Όχι, μην μου την μπερδεύεις, από φέτος. Φέτος λοιπόν το 2011-2012. Ναι, ήταν το. Ανάποδα. Ήταν, ναι. Είναι. Ακόμα. Είναι το, αυτό που παίζουμε τώρα που είναι το να ζει κανείς ή να μη ζει. Πέρσι ήταν τη Ρεζά. Ο Θεός της Σφαγής που βγαίνει σινεμά. Το παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας. Ο Μάρτυρας Κατηγορίας. Πριν το Μάρτυρα Κατηγορία. Τέσσερα μόνο έχεις πει. Ναι, γιατί τα δύο από αυτά είναι δύο χρόνια. Ναι, αλλά είναι τέσσερα. Είναι οι τρεις αδελφές, κάτσε, έχω να σου πω πολλά. Τι έχω δει. Ναι, οι τρεις αδελφές. Είναι το Όλα από την Αρχή. Είναι. Ο Θεός της Σφαγής. Το παιχνίδι των Θεών, συγγνώμη. Ο Θεός της Σφαγής το ήταν. Το είπαμε, πέρσι, ναι, αυτό. Επειδή είναι δύο με Θεούς. Ναι, οι Θεοί. Μπερδέψα τους Θεούς. Το παιχνίδι των Θεών. Αυτό πήγε άπατο. Αυτό ποιο ήταν με τα παιδιά. Ήταν, όχι. Ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κωνσταντόπουλος και εγώ. Μας είχε συνοδευτεί ο Στάθης Λιβαθινός. Σαν ιδιαίτερο έργο του Ραζίνσκι. Που λεγόταν Παιχνίδι των Θεών. Το είχα δει αυτό. Και δεν ήταν καθόλου αστείο το θέμα μας το παιχνίδι. Δηλαδή δεν παίξαμε και πολύ, ήθελα να πω. Πήγε μια χρονιά, αλλά πήγε χάλια. Δηλαδή στη δεκαετία είχες μια δύσκολη χρονιά, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από όλες, το Παιχνίδι των Θεών. Άλλη δύσκολη χρονιά. Το Θεός της Σφαγής ήταν δύσκολο γιατί είχαμε μεγάλες προσδοκίες και ήταν πολύ μέτριες οι αποδοχές, αλλά δεν ήταν καταστροφή. Κατάλαβες, ενώ το άλλο ήταν καταστροφή. Ήμασταν βέβαια δύο ηθοποιοί μόνο. Αν εξαιρέσει τη φετινή σεζόν που ακόμα τρέχει από τις προηγούμενες, η πιο δυνατή χρονιά, εισπρακτικά, δηλαδή να κόψει πολλά εισιτήρια. Με ποιο έργο ήταν. Οι πιο δυνατές χρονιές τα τελευταία 10 χρόνια ήταν οι τρεις αδελφές, το Μάρτυρας Κατηγορίας, το Παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας και βεβαίως τώρα αυτό. Το να ζει κανείς ή να μη ζει. Το οποίο το βλέπεις να πηγαίνει και δεύτερη σεζόν. Δεν αποκλείεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασιστεί μέσα στον επόμενο μήνα αυτό. Γιατί περιμένουμε πάντα να περάσει και ο μήνας των αποκριών που είναι πάντα λίγο αμφιλεγόμενος. Πάντα κοιτάτε τώρα, το Φεβρουάριο κοιτάτε. Πάντα κοιτάμε το Φεβρουάριο κρίσιμος. Για να δούμε πόσο αντέχει επειδή τις απόκριες όλος ο κόσμος κάνει κάποια διασκέδαση κάπου λίγο εκτός θέατρου, λίγο ταβέρνα, λίγο κάτι. Πάντα πέφτουν τα θέατρα. Και κοιτάμε να δούμε ποιο είναι το πέσιμο για να αποφασίσουμε αν δεν υπάρχει ουσιαστικό πέσιμο, να αποφασίσουμε αν μπορεί να συνεχίσει. Ή όχι. Οπότε αυτό δείχνει πάρα πολύ καλά σημάδια. Δηλαδή το έχουν δει άνθρωποι τρεις φορές, έχουν έρθει, το ξαναβλέπουν τέταρτη. Άρα αυτό σημαίνει, δεν είναι από αυτά που λες έχει επιτυχία το έργο αλλά δεν μ' άρεσε, γιατί και αυτό υπάρχει. Πάει πολύ καλά το τάδε θέατρο αλλά δεν μ' άρεσε το έργο. Το έχω ζήσει και αυτό. Εδώ βγαίνουν και τους αρέσει το έργο και να το ξαναβλέπουν. Με τη μητέρα τους, με την αδελφή τους, με παρεούλες την άλλη φορά. Άρα το βλέπω μάλλον να συνεχίζεται. Θεσσαλονίκη παίζει καθόλου. Παίζει η Θεσσαλονίκη ανάλογα με το πώς. Αν θα συνεχίσουμε δεύτερο χρόνο, δεν ξέρω πότε θα πάει η Θεσσαλονίκη, πιο πριν ή πιο μετά. Νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας των αποφάσεων. Ναι. Να πούμε δύο λόγια να θυμίσουμε την υπόθεση του έργου. Είναι ανστίασο στην Πολωνία πριν την κατοχή, το 40. Πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί, όπου κάνει ουσιαστικά μέσα από την εισβολή του γερμανικού στρατού, την απειλή της εισβολής και την επερχόμενη εισβολή, κάνουν ένα είδος αντίστασης μέσα από χιλιάδες φαρσικές καταστάσεις που δεν περιγράφονται, γιατί είναι σαν ρολόι, σαν μικρές ορολογιακές βόμβες που εκρήγνονται, είναι πολύ μπερδεμένη η πλοκή. Από την άποψη των παρεξηγήσεων, εγώ είμαι ηθοποιός, είμαι το ζευγάρι των ηθοποιών, ο κύριος Μπρόνσκι και η κυρία Μπρόνσκι, ο Παύλος Χαϊκάλης και εγώ, ο Τάσος ο Κωστής που κάνει ένα γερμανό αξιωματούχο, ο Γιάννης ο Τσιμιτσέρης που κάνει έναν νεαρό
Μη μας το κρύβεις, το φλερτ σου είναι. Ο πρόδρομος του Σουμίδης που κάνει ένα υπέροχο ρόλο που είναι ένα είδος ηθοποιός. Αχ, το Χαϊκάλη, δείτε με τη ιστορία, δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Και περούκα μαύρη. Ναι, ναι, ναι. Γλύκας είναι ο. Τι να πρωτοκοιτάξει, την περούκα ή τη στολή. Έχει πολύ πλάκα. Ο Γιάννης, όπως σας είπε, ο πρόδρομος του Σουμίδης που κάνει ένα εξαιρετικό ρόλο, ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ ταλαντούχο. Ο Σπύρος ο Μεριανός. Δύο κυρίες ανεπανάληπτες, η Μαρία η Καναλοπούλου και η Χριστίνα η Τσάφου, που είναι υπέροχες και πάρα πολύ αστείες και διασκεδαστικές και υπέροχες ηθοποιοί. Για να θυμηθώ κι εγώ, στο πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό «Τη Μεταφορά», εσύ έχεις το ρόλο της Bancroft, εγώ έχω το ρόλο ο Χαϊκάλης του Mel Brooks, ναι, και ο αξιωματούχος είναι ο Charles Durning, που ήταν πάρα πολύ καλός ρόλος. Εσύ θυμάσαι πιο καλά, ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη χαρά σε ηθοποιούς όταν παίζουν ηθοποιούς. Και ειδικά σε κωμωδία. Να σου πω κάτι, είναι χαρά απελευθερωμένη. Είναι. Και εγώ από πολύ, πολύ μικρή έβγαλα από πάνω μου το βάρος του φόβου. Δηλαδή, αχ, να μην το παίξω αυτό γιατί το έχει παίξει, ξέρω εγώ. Ή... Όχι, εννοώ να παίζεις ηθοποιό μέσα σε έργο. Α, είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι διπλή απόλαυση. Μεγάλη απόλαυση. Γιατί μπορείς να βάλεις τα δικά σου, μπορείς να βάλεις τις δικές σου εμπειρίες, μπορείς να βάλεις αυτό. Και δεν έχω. Εγώ το πήρα αλλιώς. Δεν έχω το φάντασμα κάποιου ηθοποιού που το έπαιξε, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μας έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλον. Άρα, γιατί να φοβηθεί κάποιος να κάνει κάποιον άλλον? Όχι. Ο καθένας μπορεί να κάνει το δικό του. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι εξαιρετική μουσική έχει κάνει η Αφροδίτη Μάνου. Επίσης, έχουμε 4 νέα αγόρια. Είμαστε 12 άτομα όλα. Ο Σπύρος ο Μεριανός παίζει μετά τον, που σας είπα, τον πρόδρομο. Έχουμε. Θείες από 12 άτομα, πάρα πολύ ωραία τραγούδια της Αφροδίτης της Μάνου και με πολύ ωραίους στίχους, με πολύ ωραία μουσική. Κατερίνα Μαραγκουδάκη, εξαιρετικούς φωτισμούς. Το σκηνικό το καταπληκτικό του Αντώνη του Δαγκλίδη. Ωραία. Όλα καλά. Και νομίζω και ότι είναι, ναι, όχι, είναι μια ευλογημένη στιγμή συγκυρία τύχης που όλα... Όλα ψηφίζαν επιτυχία. Από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα ο θείασος, πολύ γρήγορα είπαν το ναι τα παιδιά, ο Μιχάλης και ο Θανάσης. Όλα έγιναν εύκολα, γρήγορα και χωρίς ζόρι. Ξέρεις, όταν είναι κάτι να έχει επιτυχία. Θέλετε το πράγμα από την αρχή, αυτό που λέμε. Όταν θέλει να γίνει κάτι. Ή να σου πω και κάτι άλλο, λέμε καμιά φορά. Χιονίζει και βέβαια θα έχουμε μειωμένη ύπραξη, βρέχει καταρακτοδός. Όταν θέλει να γίνει μια επιτυχία, παιδιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν κανένα φαινόμενο καιρικό. Τίποτα. Ναι, ναι. Απίστευτο. Έτσι είναι. Θέλει να γίνει. Χαλάλι του. Χαλάλι σου και σένα, όλος ο Δίας στον Ταύρο είναι πάνω σου, Ταυρίνα μου. Αχ, ματάκια μου, ματάκια μου. Να είσαι καλά. Να είμαστε γεροί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Περνάω όλα πάντα καλά, ωραία, γιατί είσαστε υπέροχα πλάσματα με καλή ενέργεια και δεν χάνουμε το κέφι μας. Όχι. Να σου πω κάτι. Όχι με όλους. Δηλαδή, εμείς καλά είμαστε. Αλλά όταν ο άνθρωπος μας βοηθάει, πετάμε. Αν έχουμε και εγκρίνιες, ναι, δεν είναι ωραίο. Έτσι είναι. Άντε, φιλάκια. Γεια. Φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, φιλάκι μου. Πάμε σήμερα μαζί στο αγόρι το μικρό από εκεί. Όχι από εκεί, όχι από εκεί. Από εδώ, από εδώ.